Μικρός, κάνει πολύ ωραίες ενέργειες. Το σουτ στα δίχτυα. Το έψαξε προχθές, δεν του κάνει τη χάρη. Σήμερα όμως, στα λίγα λεπτά που παίρνει χρόνο συμμετοχής, πετυχαίνει το πιο όμορφο γκολ στο 90. Υπέροχη ατομική ενέργεια για ένα πιτσιρικά 16 ετών που στο 90 καταφέρει να γίνει το πρόσωπο του αγώνα, έχω την εντύπωση. Υπέροχη ατομική ενέργεια από τον 16χρονο Λοΐζου. 3-0. Σπουδαίο ταλέντο. Κάτι ήξερε ο Μπέρκ που τον εμπιστεύτηκε και νομίζω ότι θα είναι από τους πλέον χαρούμενους μαζί με τον Πιτσιρικά, που βεβαίως νομίζω ότι θα είναι τους πιο χαρούμενους ανθρώπους στον κόσμο σήμερα, Μιλένκο. Να το ξαναδούμε τον γκολ και να ακούσουμε τα σχόλιά σου. Ξανά. Παίρνει την μπάλα. Πλάγια. Ελίσσεται πάρα πολύ ωραία. Το σούτ με τα αριστερό στη γωνία. 3-0. Μιλένκο. Δείχνει ότι έχει φοβερά στοιχεία, γρήγορος, φοβερό αριστεροπόδαρος. Όπως σούταρε τώρα είναι αριστεροπόδαρος ή δεξιπόδαρος. Είναι εντάξει που παίζει δεξιά εκεί, πώς μπήκε μέσα, πρώτη φορά το βλέπω μετά πολύ καιρό. Γιατί όπως σου είπα, το τιμάμαι. Πάει να πιέσει ο Μινάς Αντωνίου. Πάσα για τον Τσέποβιτς. Η μπάλα που πέρασε με τον Τσέποβιτς να κάνει καλή κίνηση. Για τον Λοΐζου τώρα στο όριο της περιοχής. Ο Λοΐζου το σουτ. 1-1 η Ομόνια. Με τον νεαρό τον Λοΐζου. Όπως και στον αγώνα που είχε λήξει στην ισοπαλία. 1-1 με την Ομόνια να ισοφαρίζει στο 25. Ο Τσέποβιτς κάνει κίνηση, περνάει από τον Τεσέιρα, γυρίζει για τον Λοΐζου. Η προσποίηση του Λοΐζου στο ύψος της περιοχής, βρίσκει το χώρο, επιχειρεί το δυνατό σουτ και στέλνει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Βοζίνια. 1-1. Πέρασε από τον Αντρέ Τεσέιρα εκεί που πήγε με φόρα. Το διαγώνιο σουτ στα δίχτυα η μπάλα, το 1-1 για την Ομόνια. Πολύ ωραίο γκολ και αυτό από τον νεαρό Λοΐζου. Ο Γκόμεθ πάρα πολύ ωραία για τον Λέσιαξ, με προοπτική Ομόνια, με τέσσερις παίκτες να περιμένουν την παλιά. Ο Λοΐζου 1-0 με δημιουργό τον Λέσιαξ και σκόρερ τον Λοΐζου. Η Ομόνια στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης ανοίγει το σκορ. Εδώ ξανά δείτε τον Λέσιαξ, βρίσκει τον Λοΐζου, είναι εντελώς μόνος, εκτεθειμένη η άμυνα της ΑΕΛ. Θα κάνει το δυνατό σουτ και θα νικήσει τον Βοζίνια. Έτσι η Ομόνια θα μπει με τους καλύτερους Ιωνούς στον ντέρμπι, προηγούμενοι με αυτό το πάρα πολύ ωραίο γκολ. Η πάσα δεν ήταν καλή, τρέχει ο Κακουλής και έγινε κάτοχος. Ο Λοΐζου είναι σε θέση βολής. Ο Λοΐζου 1-1 η Ομόνια. 43 λεπτό, κυπριακό γκολ και αυτό στην Ευρώπη για την Ομόνια Λευκοσίας. Με τον Λοΐζο Λοΐζου να βρίσκει την μπάλα με έναν υπέροχο τρόπο να νικά το Μπουντέ και να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα και τις διπλές αναμετρήσεις με την Antwerp σε μηδενική βάση ξανά. Πολύ ωραίο γκολ από τον Λοΐζου, αλλά και η ενέργεια του Κακουλή και η πάσα προς τον Λοΐζου ήταν εκπληκτική και θέλουμε να δούμε ξανά τον γκολ με το οποίο η Ομόνια ισοφαρίζει. Εδώ ο κόσμος έχει τρελαθεί σε εξέδρες. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει offside. Πολύ ωραία πάσα. Το τελείωμα ήταν καταπληκτικό. Ήταν τελείωμα παγκόσμιας κλάσης, θα μου επιτρέψεις να πω, Βορή. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ομόνια Antwerp 1-1 με Κακουλή να σερβίρει και Λοΐζου να εκτελεί. Φοβερό γκολ σε εκτέλεση. Σε πολύ σημαντικό σημείο, Χρήστος το 40. Λες και το ξέραμε που κάναμε αναφορά για την αλλαγή δεδομένων, όταν ναι, είναι υπέρ σου λειτουργεί διαφορετικά. Είναι 0-1, η Antwerp είναι καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, ενώ κοντρολάρει το ρυθμό, έχει ποιότητα, έχει μεγαλύτερο budget. Κάνει καλό παιχνίδι Λοΐζου και εδώ υπάρχουν καλές προϋποθέσεις για την Ομόνια. Ο Λοΐζου, το σουτ, 3-1! Γκολάρα ο Λοΐζου στο 55! Η Ομόνια κάνει ό,τι θέλει και κάνει το 3-1 απέναντι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο αντίπαλο. Το είδαμε στο πρώτο ημίχρονο,
Το σημειώσαμε πάμπολες φορές, αλλά αυτή η Ομόνια κάνει πραγματικά ένα φοβερό παιχνίδι και φέρνει όχι μόνο τα κάτω πάνω, κάνει ένα πράγμα το οποίο δεν φανταζόταν κανείς στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ ξανά, δέστε από πού παίρνει την μπάλα Λοΐζου, πόση απόσταση διανύει και το κυριότερο, πού καταλήγει αυτή η μπαλιά, αυτό το σουτ. Στα δίχτυα του Μπουτέ για το Ομόνια Λευκοσίας. Άντβερπ Βελγίου 3-1. Τεράστιο προβάδισμα για τους πράσινους. Δύο καλές φάσεις έχουμε στο δεύτερο ημίχρονο και είναι δύο γκολ για την Ομόνια. Τι καλύτερο μπορούσε να ζητήσει ο φύλαθλος αυτής της ομάδας. Παπουλής. Στο κενό χώρο η πάσα. Ο Τσονής προλαβαίνει τον Κυπριανού, το γύρισμα, η ευκαιρία με τον Λοΐζου. 1-0 η Ομόνια στην πρώτη της ευκαιρία, στο δεύτερο ημίχρονο εξαργυρώνει αυτό που δεν κατάφερε στο πρώτο. Νίκησε τον ανίκητο στο πρώτο ημίχρονο Μποκατίνοφ και έβαλε την Ομόνια μπροστά, δίνοντάς της αυτό που δικαιούταν. Ξανά και ξανά το γκολ της ομάδας του Μπερ. Λοβέρα και πάλι για τον Παπουλή. Η κάθετη για τον Λοΐζου, ευκαιρία, γκολ, 2-0 η Ομόνια. Εκπληκτικό γκολ σε δημιουργία και σε εκτέλεση από τον Λοΐζου. Να δούμε ξανά την εξαιρετική κάθετη του Παπουλή. Το σωστό κράτημα από τον Λοΐζου, ξανά, Μάξι Λοβέρα, Παπουλής, από εκτελεστής γίνεται δημιουργός. Κράτησε μπάλα άψογα ο Λοΐζου στο αριστερό του πόδι, με το οποίο εκτέλεσε το Τζουρ και κάνει το 0-2 στο 36ο λεπτό. Ο Παπουλής θα πάρει μπάλα. Κίνηση από τον Τσέποβι στην περιοχή, ευκαιρία για την Ομόνια. Απέναντι, γκολ η Ομόνια με τον Λοΐζου να σκοράρει 1-2. Βλέποντας και την επανάληψη, εδώ offside δεν υπάρχει. Καλύπτει ο Σουμαόρο τον Τσέποβιτ, θα γυρίσει τον Λοΐζου, πλασάρει τον Παναγιώτου 1-2 και φυσικά τώρα η ανησυχία επικεντρώνεται λίγο στον τραυματισμό του Λοΐζου εδώ στην φάση με τον Παναγιώτου. Κυνηγάει ο Μπάμπιτς, ο Αργεντίνος όμως έχει ταχύτητα, Λοΐζου ευκαιρία, γκολ η Ομόνια 1-3, δεύτερο γκολ για τον μικρό. Εδώ, κοιτάξτε κίνηση που κάνει ο Αργεντίνος σε μεγάλα κέφια απόψε, βλέπει την κίνηση του Λοΐζου, του πετά την μπάλα και ο νεαρός με το αριστερό τελείωμα. Τελείωμα κλάσεως φυσικά, με το αριστερό, κοιτάξτε πως τελειώνει την φάση, ψύχρεμα ο Λοΐζου, στέλνει την μπάλα στη γωνία. Να το 1-2 με τον Ζαχαρίου, Κίκο στην περιοχή, ευκαιρία, να το χατρίκ. Το κάνει ο Λοΐζος Λοΐζου. Εδώ στο γύρισμα, εξαιρετικό και πάλι το τελείωμα, πολύ όμορφο τελείωμα. 1-5 η Ομόνια στην ασίστ του Κίκο στο τελείωμα του Λοΐζου. Κατεβάζει ο Χαραλάπους και ψάχνει με κάθετη τον Μπρούνο. Ο Βραζιλιάνος πατάει περιοχή, γυρίζει και η μπάλα στον Λοΐζου που τη στέλνει στα δίχτυα στο 31. Η Ομόνια ανοίγει το σκορ με τον νεαρό που συμπληρώνει απόψε 100 συμμετοχές με το τριφύλι. 1-0. Πολύ ωραία κίνηση εδώ και πάλι. Πολύ ωραία κάθετη του Χαραλάμπους. Η κίνηση που κάνει ο Χούπερ, θα ελεγχθεί η φάση για αν υπάρχει offside, αν επηρεάζει, αν επηρεάζει μάλλον την φάση ο Χούπερ. Ο Λοΐζου καλυπτόταν, ο οποίος έκανε την προσποίηση και το πλασέ σε κενή εστία κατέληξε στα δίχτυα. Κρυά ο Κνόμπλο, χαλά τύπου κινείται ο Τίσκερ. Τώρα ο Λοΐζου στην περιοχή, κόβει, σουτάρει και σκοράρει για το 3-0 της Ομόνιας. Επιστρέφει στα γκολ και ο Λοΐζου στο 68 λεπτό. Με ξανά από την απομάκρυνση του Κνόμπλοχ. Αυτή είναι η κατάληξη της φάσης. Προσποιείται από την κάθετη πάσα του Τίσκερ και το σπάσιμο του Ανσάρι Φάρτ, ο Λοΐζου. Έδωσε πίσω στον Λόρια. Εδώ έγινε το λάθος, Ανσάρι Φάρτ. Υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις για την Ομόνια. Ανσάρι Φάρτ κρατάει. Γύρισμα για τον Λοΐζου, γκολ η Ομόνια 1-0 στο 30 με τον Κύπριο διεθνή μέσω επιθετικό να νικάει τον Λόρια.
να εκμεταλλεύεται το λάθος στην άμυνα της ανόρθωσης. Ξανά πώς έγινε το λάθος, ο Λόρια. Εδώ ήταν η παράλληλη πάσα, αυτές οι επικίνδυνες. Ο Ανσαριφάρ κράτησε με εξαιρετικό τρόπο την μπάλα. Έδωσε στον Λοΐζου, υπήρχαν και ο Σάπο και ο Παϊσίνιο και ο Λόρια που νικήθηκαν από το πλασεδάκι του Λοΐζου. Γεμίζει την περιοχή, το κεφάλι προς τα έξω, θέλει να μπει στην φάση ο Ανσαριφάρ και ο Λοΐζου που κάνει την προσπίση, το σουτ, εκπληκτικό γκολ. 0-1 η Ομόνοια στο 34 με τον Λοΐζου να χορεύει στην περιοχή και να πετυχαίνει ένα από τα πιο όμορφα τέρματα που έχουμε δει φέτος στο πρωτάθλημα. Εξαιρετικό γκολ, το τέταρτο στο πρωτάθλημα από το Λοΐζου. Εδώ πως ξεκινά η φάση, την προσπάθεια του Λαγκ, την κεφαγιά του Μπεσεντίν. Εδώ ο Λοΐζου κατεβάζει με το στήθος τρίπλα και με το αριστερό με το ίδιο πόδι. Δεν είναι εύκολο, στήθος αριστερό με το ίδιο πόδι στην γωνιά του Μολ. Με αυτό το πολύ όμορφο γκολ του Λοΐζου, η Ομόνοια παίρνει προβάδισμα απέναντι στον Ολυμπιακό. Ξανά και ξανά. Βασιρού για τον Ανσαριφάρ, γκολ! Ο Λοΐζου είναι! Στο πέμπτο λεπτό η Ομόνοια ανοίγει το σκορ. Είχε πολύ καλό ξεκίνημα στο πρώτο πεντάλεπτο και σε αυτή την ευκαιρία πιάνει απροετοίμαστη την άμυνα της Πάφου Ζευσή. Κοιτάξτε ξανά πώς. Ο Βασιρού την κάθετη πάσα, τρυπώνει εκεί ο Λοΐζου, νικάει τον Ήβουσιτς για το 0-1 στο πέμπτο λεπτό.